Μετά από χρόνια πολιτικών παρεμβάσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤ μητρικής των Airbus υποσχέθηκε ότι στο εξής η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία αεροναυπηγικής του κόσμου θα διοικείται ως μια κανονική επιχείρηση. Γαλλικό και γερμανικό κράτος συνεχίζουν να κατέχουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, η ισχυρότερη παρουσία ιδιωτών αλλάζει τη ρότα της ΕΑΤ που πέτυχε καλύτερα από το αναμενόμενο κέρδη το 2012 και βάζει πιο ψηλά τον πήχη για το 2013.